στοιχειώδεις μεμονωμένα περιστατικά. Και θα πρέπει βέβαια αυτά τα περιστατικά να πάρουν κάποιο δρόμο, κάποια οδό, την νόμιμη, την ιεροκανονική θα λέγαμε οδό, ούτως ώστε να χτυπηθούν, να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Διότι βλέπουμε ότι κάποιοι κύριοι γίνονται κριτές, επικριτές όλων αυτών των ιερών θα λέγαμε θεσμών και οσίων της πίστεώς μας, διότι ας μην ξεχνάμε αγαπητοί μου χριστιανοί ότι το ράσο είναι ευλογημένο, το ράσο είναι αγιασμένο, το ράσο είναι φλάμπουρο, είναι σημαία. Το ράσο τίμησε και τιμάει την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, διότι κάποιοι κύριοι, για λόγους ευνόητους, θέλουν να αμαυρώσουν το ράσο και την Εκκλησία για να μπορούν πιο εύκολα να κατορθώσουν τα νοσηρά και τα σκοτεινά σχέδια της φαντασίας των και του νόους των. Ας μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό, γιατί κάποιοι, επαναλαμβάνω κύριοι, θέλουν να αμαυρώσουν, να χτυπήσουν και χτυπάνε συνέχεια μεθοδευμένα και ενορχιστρωμένα θα έλεγα την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, το ράσο, το μοναχισμό, ακριβώς για να κάνουν τον κόσμο να δυσαρεστηθεί, να αρχίσει να απογοητεύεται από την Εκκλησία, από το ράσο και σιγά σιγά να φεύγει από την Εκκλησία, από τα μοναστήρια και πλέον μετά, όπως καταλαβαίνετε, να είναι εύκολη λία όλων των αιρέσεων, όλων των σκοτεινών δυνάμεων, όλων αυτών των αντιχρίστων ανθρώπων που νυχθημερών, όπως το ξέρουμε και το βλέπουμε, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να κάνουν πλήση εγκεφάλου σε όλο, σε όλη την Ελλάδα μας και σε όλη την κοινωνία μας, για τα δικά τους σχέδια, για τα δικά τους συμφέροντα, για τις δικές τους ιδέες, για τα δικά τους πιστεύω και για τις δικές τους αμαρτίες και για τα δικά τους πάθη. Το βλέπουμε κάθε μέρα δυστυχώς σε όλες σχεδόν τις εκπομπές και σε όλα σχεδόν τα κανάλια, εκτός ενίων περιπτώσεων. Το ράσο λοιπόν, επαναλαμβάνω, ό,τι και να είναι, είναι ράσο. Τίμησε και τιμάει την Ελλάδα μας και την πατρίδα μας και την Ορθοδοξία μας. Και ακόμη αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν που υπάρχουν, όπως είπαμε, μεμονωμένα περιστατικά, αυτά θα πρέπει με άλλο τρόπο και όχι με πομπόδι και θα έλεγα ούρμπι et orbi, δηλαδή παντού σε όλη την οικουμένη να βγαίνουν χωρίς καν ακόμα να υπάρχουν οι αποδείξεις, να υπάρχουν τα στοιχεία, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε συνοδική κρίση ή έστω από πολιτικά δικαστήρια κάποια, από κάποιο αποτέλεσμα, κάποια εκδίκαση, βγαίνουν κάποιοι κύριοι και αρχίζουν και βάλουν και κατηγορούν και μιλάνε σαν να είναι τετελεσμένα γεγονότα για κάποιους μοναχούς, για κάποιους ηγουμένους και για κάποια μοναστήρια. Και είχαμε πει βέβαια ότι όλα αυτά τουλάχιστον τα τελευταία γεγονότα και τα τελευταία υποτίθεται σκάνδαλα ήταν όλα φτιαχτά, ήταν όλα στιτά, ήταν όλα φαντασιώσεις ορισμένων νοσηρών εγκεφάλων. Είχα κάνει επίσης νήξη για κάποια εκπομπή που είχα λάβει μέρος και την οποία βεβαίως θα είδατε την προηγούμενη πριν λίγες μέρες που παίχθηκε από τον Αντένα, η εκπομπή το Επιτέλους Μαζί με παρουσιαστή τον κύριο Μικρούτσικο, και είχα πει ότι δυστυχώς και αυτή η εκπομπή ήταν στημένη όπως πάρα μα πάρα πολλές άλλες εκπομπές. Μπορώ να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι έχω χάσει σχεδόν πάσα ιδέα από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους, τα μεγάλα και πομπόδια ονόματα και από τις εκπομπές τους. Δεν σκέφτονται τίποτα, μα τίποτα. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι η προβολή η δική τους, είναι το οικονομικό
και είναι η ακροματικότητα και η πλήξη της Ορθοδοξίας μας και της Ελλάδος μας. Και μάλιστα σε ημέρες θα λέγαμε πανηγύριος και επετείου της 28ης Οκτωβρίου, αντί να βάλουν κάποιες εκπομπές και κάποια ντοκιμαντέρ και κάποιες αναφορές υπέρ της πατρίδος μας, υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ του Ράσου που τόσο μα τόσο πολύ βοήθησε, και το ξέρουμε αυτό, είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο σε όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε το έθνος μας, και στο 21 και στο 40 και σε άλλες βεβαίως περιπτώσεις. Αντί λοιπόν να πλέξουν εγκόμια και να κάνουν κάποιες αναφορές θετικές για την Εκκλησία και το Ράσο, βρήκαν ημέρες να αρχίσουν να κατηγορούν και να βγάζουν υποτίθεται σκάνδαλα στον αέρα. Και όπως και εσείς θα παρακολουθήσετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, είδατε ότι τίποτε μα τίποτε δεν ήταν αποδεδειγμένο. Απλώς βγήκε μία πρώην μοναχή, η οποία αρεσκόταν μάλιστα να φοράει και τα ράσα, παρόλο που εδώ και 14 μήνες μόνη της η οικειοθελώς έφυγε από τον μοναχισμό, αν και όπως είχα πει και στην εκπομπή αυτή, κανείς ό,τι και αν αποφασίσει είναι ελεύθερος βέβαια να διαλέξει από μόνος του ό,τι θέλει και να ακολουθήσει όποιον δρόμο θέλει, είτε να παντρευθεί, είτε να γίνει έγκαμος, είτε να γίνει μοναχός, είτε να μην παντρευθεί και να μείνει μέσα στον κόσμο. Ο καθένας είναι ελεύθερος λοιπόν να διαλέξει. Διάλεξε και αυτή η μοναχή να φύγει από το μοναστήρι για τον α, β, γ λόγο, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι λόγοι. Οπότε αφού διάλεξε να μην είναι μοναχή πλέον από μόνη της, γιατί φορούσε τα ράσα στην εκπομπή? Για περισσότερο εντυπωσιασμό, για να γίνει πιο πιστευτή, για να περάσει πιο εύκολα αυτά τα οποία ήθελε να πει, τις κατηγορίες που ήθελε να πει. Και όπως είδατε στη συνέχεια έκανε αυτό το μεγάλο ατόπιμα, τουλάχιστον αν τα φορούσα, τα φορούσα μέχρι τέλος της εκπομπής. Μπροστά στις κάμερες, αγαπητοί μου αδελφοί, να βγάζει τα ράσα της, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου ορθό και σωστό, και όπως άκουσα και όπως και εσείς θα συμφωνήσετε, ήταν πάρα πολύ σκανδαλιστικό, σκανδαλώδες αυτό το συγκεκριμένο, αυτή η συγκεκριμένη πράξη. Και να πω ότι υπήρχαν και κάποιες αποδείξεις. Βγήκε λοιπόν αυτή η αδελφή, η πρώην μοναχή, και έλεγε κάποιες φοβερές κατηγορίες για κάποιον Άγιο Κατηγούμενο της Ιεράς Μονής, του Αγίου Όρους, χωρίς να υπάρχουν, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένες αποδείξεις. Ο λόγος δεν γνωρίζω. Οι αιτίες επίσης δεν γνωρίζω. Αλλά από ό,τι αντελήφθηκα προσωπικά εγώ από κοντά, εκ του σύνεγγης, αλλά και εσείς από την εκπομπή, θα είδατε ότι δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος και αιτία, δεν υπήρχε ερημός στα λόγια και στις σκέψεις και στις κατηγορίες αυτής της πρώην μοναχής, και ο τρόπος της και συμπεριφορά της έδειχναν ένα πρόσωπο, ένα άτομο, όχι και τόσο πολύ καλά στο μυαλό του. Χωρίς να θέλω να πω ότι ήταν τελείως άρρωστη. Δεν το γνωρίζω. Ο χρόνος θα δείξει. Όπως έλεγε και ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Σωκράτης, «Άγι εις φως, αλήθειαν χρόνος». Δηλαδή, οδηγεί εις το φως ο χρόνος την αλήθεια. Σιγά σιγά δηλαδή ο χρόνος θα δείξει ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια. Είναι λοιπόν απαράδεκτο, αγαπητοί μου αδελφοί, ακόμη κι αν λέμε ήταν κάτι το πραγματικό και το αληθινό, να βγαίνουν αυτοί οι κύριοι σε τέτοιες μεγάλες ημέρες και σε ημέρες επετείους και πανηγύριος του έθνους μας και της Εκκλησίας μας, και να βάλουν και να χτυπούν, επαναλαμβάνω, το Ράσο και την Εκκλησία. Και εκτός του ότι, επαναλαμβάνω, ήταν στημένη η εκπομπή με όλη τη σημασία της λέξης, και μαγνητοσκοπημένοι έραβαν και έκοβαν στα μέτρα τους εκεί που ήθελαν αυτοί να παρουσιάσουν, εκτός του ότι μου υποσχέθηκαν ότι θα είχα το χρόνο να μιλήσω και να αναφερθώ με πάρα πολύ, θα έλεγα, ελευθερία χρόνου, διότι με αυτές τις προϋποθέσεις δέχτηκα να παρουσιαστώ στην εκπομπή. Εκτός του ότι μου υποσχέθηκαν ότι θα είμαι ο επίσημος καλεσμένος και θα μου κάνουν και είσοδο, η οποία ούτε και αυτή έγινε,
Και εκτός του ότι ο κύριος Μικρούτσικος ούτε καν είχε, θα έλεγα, την ευγένεια, τη στοιχειώδη ευγένεια και την υποχρέωση σαν δημοσιογράφος, σαν παρουσιαστής εκπομπής του, να μας ευχαριστήσει, καλός ή κακός, είτε του αρέσαμε είτε δεν μας άρεσε, αφού ήμασταν προσκεκλημένοι στην εκπομπή του, δεν είχε ούτε καν την υποχρέωση να μας χαιρετήσει με ένα απλό ευχαριστώ, αλλά όπως είδατε και έτσι και έγινε στην πραγματικότητα, σηκώθηκε και έφυγε χωρίς καν να μας χαιρετήσει, χωρίς καν να μας ευχαριστήσει για που δεχτήκαμε την πρόσκληση εκπομπής του, που δείχνει φυσικά το ποιό του συγκεκριμένου ανθρώπου. Λυπάμαι που τα λέω αυτά δημόσια, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υποθούν και κάποιες αλήθειες για κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, διότι πιστεύω ότι έχουν πάρει έτσι πολύ αέρα τα μυαλά τους, επειδή βρίσκονται σε ένα μεγάλο κανάλι και επειδή έχουν μια υποτίθεται μεγάλη εκπομπή και λένε και κάνουν και πράττουν όπως θέλουν και ό,τι θέλουν. Καιρός είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, να προσγειωθούν αυτοί οι κύριοι και αυτοί οι άνθρωποι, διότι ακόμη κι αν γλιτώσουν την ανθρώπινη, θα λέγαμε, επίπληξη και τιμωρία, δεν θα γλιτώσουν την τιμωρία από την Θεία Δίκη, που η Θεία Δίκη αργεί αλλά δεν λησμονεί όμως. Και κάποια στιγμή ο Θεός κάνει υπομονή και αν έχετε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις, αλλά όμως όταν θα έρθει η τιμωρία θα είναι πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ φοβερή και δεν θα βρίσκουν ούτε τόπο να κρυφτούν, ούτε και θα μπορούν να γλιτώσουν από την τιμωρία. Καιρός λοιπόν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί οι κύριοι, όλοι αυτοί οι κύριοι, οι δημοσιογράφοι, να προσγειωθούν και να έρθουν κοντύτερα στο λαό και κοντύτερα στην Ελλάδα και να αγαπούν περισσότερο την Ελλάδα και περισσότερο την Εκκλησία, διότι ας μην ξεχνάνε ότι βρίσκονται μέσα σε μια ορθόδοξη χώρα και σε μια ορθόδοξη Ελλάδα και θα πρέπει να συμπεριφέρονται λιγάκι πιο κόσμια και λιγάκι πιο καλά. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί μου αδελφοί, και θα επανέλθω σύντομα μαζί σας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί και αγαπητοί τηλεθεατέ, την εκπομπή μας «Η Φωνή του Πατροκοσμά», που βρίσκεται κοντά σας κάθε Σάββατο και ώρα 3 μετά μεσημβρία έως 4. Συνεχίζουμε το θέμα μας και σήμερα θα ολοκληρώσουμε τη βοήθεια του Θεού για όλες αυτές τις κατηγορίες που βάλουν τον μοναχισμό και το ράσο και θα πούμε επίσης στη συνέχεια για τον μοναχισμό λίγα λόγια για να αποδείξουμε σε αυτούς τους κυρίους και σε ορισμένους ευκολόπιστους ίσως αδελφούς μας οι οποίοι επηρεάζονται από όλα αυτά τα πυροτεχνήματα και τα λόγια όλων αυτών των σκοτεινών ανθρώπων για να δούνε τι πραγματικά είναι ο μοναχισμός, πόσο πραγματικά αξίζει ο μοναχισμός, πόσο ο Θεός αγαπάει τους μοναχούς και πόσο χαίρεται και αγάλεται όταν κάποιος αποφασίζει να απαρνηθεί τα εγκόσμια και να γίνει γνήσιο τέκνο του και στρατιώτης πραγματικός και γνήσιος. Θα τα δούμε αμέσως στη συνέχεια από τα λόγια των ίδιων των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, των οποίων όλοι μας πιστεύουμε, αγαπούμε και τιμάμε. Ας ξεκινήσουμε από τον θεμελιωτή του μοναχισμού, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος έχει γράψει και 2 τόμους με τον τίτλο «Ασκητικά του Μεγάλου Βασιλείου». Βρίσκονται στον 8ο και 9ο τόμο της βιβλιοθήκης των Αγίων Πατέρων. Έλληνες Πατέρες Εκκλησίας. Στο πρώτο του λοιπόν ασκητικό λόγο, ο Μέγας Βασίλειος γράφει τα εξής σημαντικά και σπουδαία. Αυτός λοιπόν, σας διαβάζω κατευθείαν αγαπητοί μου αδελφοί την μετάφραση για να μην χάνουμε χρόνο. Αυτός λοιπόν που επροτίμησε
την υποταγή εις τον Χριστόν και σπέβει προς τον πτωχόν και απερίσπαστον βίον, είναι αληθώς αξιοθαύμαστος και αξιομακάριστος. Αλλά παρακαλώ να μην πράξει τούτο απερίσκεπτα, ούτε να σχεδιάζει για τον εαυτό του χαλαράν ζωή και σωτηρίαν χωρίς μάχην, αλλά μάλλον να προγυμνάζεται ώστε να κερδίσει την υπομονή και εις τα σωματικάς και εις τα πνευματικάς θλίψεις, δια να μην εμπλακεί εις απροσδοκήτους αγώνας και δια να μην επανέλθει εσχυνόμενος και περιγελόμενος εις τη ζωή από την οποία ανεχώρησε, επειδή θα αδυνατεί να αντισταθεί στα επερχομένας κατά αυτού δοκιμασίας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτός ο οποίος ασπάζεται τη ζωή την μοναχική είναι αξιομακάριστος και αξιοθαύμαστος και άξιος θαυμασμού και άξιος μακαρισμού, ευτυχίας και επένου. Αλλά λέει όμως να προσέχει αυτός ο οποίος θα τελικά θα επιλέξει να γίνει μοναχός, να ασπαστεί την μοναχική πολιτεία, διότι ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος, αλλά είναι πολύ δύσκολος και τραχής και έχει πολλές θυσίες. Συνεχίζουμε. Όλοι δε όσοι αναγνώσκετε τα Ευαγγέλια, γνωρίζετε πόσον επικίνδυνον είναι τούτο, διότι λέγει εις αυτά η Θεία Φωνή. Συφέρει εις αυτό να κρεμαστεί μιλόπετρα από τον τράχυλον αυτού και να ρυθεί στην θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει ένα από τους μικρούς τούτους, εάν δηλαδή δεν αντέξει και φύγει. Διότι δεν θα είναι μόνον ένοχος της καταδίκης δια την λιποταξίαν, αλλά και δια την απώλειν εκείνων που ανεστατώθησαν εξαιτίας του. Και αν ακόμη δώσει την εντύπωση ότι πείθει τον εαυτό του με ανόητους συλλογισμούς ότι ζώνει στον κόσμο εξευμενίζει τον Θεό με αγαθοεργίας. Αλλά τούτο δεν μπορεί να το επιτύχει. Ακόμη λοιπόν και εάν πείσει κάποιος και τον εαυτό του και τους λογισμούς του αλλά και τον κόσμο ότι ζει κατά Χριστό ζωή μετά που θα φύγει από το μοναστήρι και κάνει μεγάλες και σπουδαίες αγαθοεργίες, πάλι δεν είναι δεχτός και αποδεχτός από τον Θεό. Διότι αυτό το οποίο έκανε ήταν πάρα πολύ φοβερό και μεγάλο και σκανδάλισε πάρα πολύ κόσμο και όπως λέγει και το Ευαγγέλιο έπρεπε να βάλει να δέσει μήλο νικό και να πέσει εις την θάλασσα. Ο φιλάνθρωπος λοιπόν, αφήνω κάποιες σειρές, ο φιλάνθρωπος λοιπόν Θεός που φροντίζει για τη σωτηρία μας διήρησε τη ζωή των ανθρώπων εις δύο είδη. Δηλαδή εις την ζωή της συζυγίας και της παρθενίας, ώστε αυτός που αδυνατεί να υποφέρει τον αγώνα της παρθενίας να συζευχθεί γυναίκα, γνωρίζον ότι θα του ζητηθεί ο λόγος για την εγκράτεια των αγιασμών και την ομοίωσή του από τους Αγίους που είχαν σύζυγον και τεκνοτρόφησαν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αυτό που είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, ότι δεν είμαι θα κατά του γάμου, ούτε η εκκλησία μας είναι κατά του γάμου, ούτε ο μοναχισμός είναι κατά του γάμου. Απλώς είναι άλλος δρόμος και μάλιστα καλύτερος δρόμος για να πλησιάσει κανείς πιο εύκολα και πιο γρήγορα τον Θεό, διότι είναι απερίσπαστος. Όπως λέγει αλλού ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, πάρε κάποιον και δέστε τον, λέει, με αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια. Θα μπορεί αυτός να προχωρήσει, να κινηθεί και να κάνει κάποια έργα τα οποία θα κάνει κάποιος άλλος που είναι λυμένος και στα χέρια και στα πόδια? Φυσικά και όχι. Έτσι παρομοιάζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος τον μοναχό με τον έγαμο χριστιανό. Ο δεμένος χειροπόδαρα είναι ο έγαμος και ο ελεύθερος είναι ο μοναχός. Είναι απερίσπαστος δηλαδή από τις φροντίδες, από τις μέρημνες τις βιωτικές, από την οικογένεια, από την εργασία, από χίλιες δυο αιτίες και λόγους. Και μπορεί πιο εύκολα και αγωνίζεται και προσεύχεται και νηστεύει και εγκρατεύεται για να πλησιάσει το Θεό και να αποβάλει τα πάθη του. Να φτάσει δηλαδή στον επιθυμητό σκοπό που είναι για όλους, για όλους τους χριστιανούς η Θεία Μέθεξης, η ένωση δηλαδή με τον Θεό. Δεν είπαμε λοιπόν ούτε και εγώ προσωπικά, αλλά ούτε και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ότι ο γάμος απορρίπτεται και ο γάμος είναι κακός και ο γάμος δεν σώζει. Κάθε άλλο. Ο γάμος είναι ευλογημένος, είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μέγα εστί το μυστήριον του γάμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος.
ο Θεός ο ίδιος τον εν κανά γάμο ευλόγησε τον γάμο, ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός ευλόγησε για πρώτη φορά τον γάμο από την Παλαιά Διαθήκη, όταν ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε κλπ. Και κατακυριεύσετε της γης. Πού είναι λοιπόν ότι κατηγορούμε το γάμο και λέμε ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να παντρεύονται και οθούμε και προωθούμε και κάνουμε πλήση εγκεφάλου στους νέους να γίνουν μοναχοί. Αλλά όχι όμως να διαστρέψουμε την αλήθεια. Όχι όμως να διαστρέψουμε την πραγματικότητα. Αυτή την οποία κηρύττει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αυτή την οποία κηρύττουν όλοι οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες. Ότι όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχει η έγαμη ζωή από την μοναχική ζωή. Η μοναχική ζωή είναι αγγελική ζωή. Πώς λέγεται το σχήμα το οποίο παίρνει ο μοναχός όταν γίνεται η κουρά του? Μέγα και αγγελικό σχήμα. Είναι άγγελοι οι μοναχοί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Θεός διαμέσου αγγέλου έδειξε το μοναχικό σχήμα στους ανθρώπους και συγκεκριμένα στον Άγιο Παχώμιο, στον Μέγα Παχώμιο. Διαβάστε εκκλησιαστική ιστορία όσοι δεν έχετε διαβάσει από εσάς που κατηγορείτε τον μοναχισμό. Διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο μοναχικός θεσμός είναι θεόσδοτος και είναι ευλογημένος. Εδώ έχω την ακολουθία του μεγάλου και αγγελικού σχήματος. Τάξη και ακολουθία του μεγάλου και αγγελικού σχήματος. Λοιπόν, εδώ είναι το μέγα αγγελικό σχήμα που γράφει απάνω Ιησούς Χριστός νικά. Τούτο το σχήμα δαίμονος φρύτουση. Χριστός Χριστιανής χάριν χαρίζει, Θεού Θεά Θείον θαύμα, φως Χριστού φαίνει πάση, τόπος κρανίου παράδεισος γέγονε. Και εδώ αγαπητοί μου αδελφοί είναι ο άγγελος μαζί με τον Άγιο και Μέγα Παχώμιο που τον έστειλε ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός τον Άγιο Παχώμιο για να του πει ακριβώς, να του δώσει θάρρος για τον μοναχισμό, για τη μοναχική πολιτεία, να τους επιβραβεύσει για το δρόμο τον οποίο έχουν ακολουθήσει και να τους δείξει μάλιστα και τα άμφια τα οποία θα φορούν και με τα οποία θα μπορούν να σωθούν. Και του λέει ο άγγελος, είναι γραμμένο εδώ στο ηλιτάριο, εν τούτο το σχήματι σωθήσετε πάσα σάρξ. Με αυτό το σχήμα, λέει, το οποίο με βλέπει σε μένα Παχώμιε, ο Παχώμιε και φοράω, θα σωθεί κάθε σάρκα, δηλαδή κάθε άνθρωπος, εάν το θελήσει και αν θέλει και αν το επιθυμεί. Εν τούτο το σχήματι σωθήστε πάσα σάρξ ο Παχώμιε. Και μάλιστα αυτή η αγιορεφέ υπάρχει στην Ιερά Μονή του Αγίου Όρους, στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Και είναι τοιχογραφία, παρακαλώ, αγιογραφία του 16ου αιώνος. Και φυσικά υπάρχουν πολύ παλαιότερες αναφορές και εικόνες με την παρουσίαση αυτή, με την εμφάνιση αυτή του αγγέλου προς τον Άγιο και Μέγα Παχώμιο. Και στην διπλανή σελίδα βλέπετε όλοι, είναι κάπως μακριά βέβαια, τον ένα μοναχό ο οποίος είναι σταυρωμένος επάνω στον σταυρό του Κυρίου και λέει εκεί ακριβώς τα, έχει δηλαδή τα διάφορα πάθη τα οποία πολεμείται ο κάθε άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο κάθε χριστιανός, ο κάθε χριστιανός, και τα οποία συμβολίζονται με κάποιο ζώο ή με κάποιο δαίμονα. Λοιπόν, και θέλει να δείξει αυτή η εικόνα, αυτή η φωτογραφία, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο εκείνος ο οποίος μόνος του οικειοθελώς θα αποφασίσει να ενδυθεί τον μοναχικό τριβώνα και να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία, θα πρέπει να σταυρωθεί ως σαν τον Χριστό. Θα πρέπει να υποφέρει δηλαδή και να τραβήξει πάρα πολλά για να μπορέσει να αποβάλει τα πάθη του. Είναι δηλαδή ένας συνεχόμενος αγώνας η ζωή του μοναχού. Και όχι βέβαια η ζωή του μοναχού, αλλά και η ζωή του χριστιανού. Όπως θα δούμε παρακάτω να το λέει και ο Μέγας Βασίλης αλλά και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Διότι πολλοί νομίζουν ότι οι εντολές που έδωσε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο απευθύνονται οι περισσότεροι στους μοναχούς. Λάθος. Μεγάλο και τραγικό λάθος, αγαπητοί μου αδελφοί. Όλες μα όλες οι εντολές που έδωσε ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη
αναφέρονται σε όλους τους χριστιανούς ανεξαιρέτως, είτε αυτοί θα ακολουθήσουν την έγκαμη ζωή, είτε αυτοί θα ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία. Α, λέγω ημίν, λέγει ο Κύριος μας προς τους Αποστόλους, πάση λέγω. Αυτά τα οποία λέγω σε εσάς, λέει, τα λέγω για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, μόνο μία και μοναδική είναι η διαφορά μεταξύ της εγάμου πολιτείας και της μοναχικής πολιτείας. Η Παρθενία. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, λέει, είναι κοινά για όλους τους χριστιανούς. Όλοι οι χριστιανοί, ανεξαιρέτως, έχουν κληθεί από τον Κύριό μας να τηρούν όλες μα όλες εντολές. Εκτός από αυτή την εντολή, την εντολή της Παρθενίας, που όποιος δεν αντέχει, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, μπορεί να παντρευτεί, να νυφευτεί και να μην εγκρατεύεται. Αλλά όποιος μόνος θα αποφασίσει να διαλέξει τη μοναχική πολιτεία, ελεύθερος, όν, εδώ ο ίδιος ο Θεός μας δεν εμποδίζει την ελευθερία μας, δεν παρεβαίνει στο αυτεξούσιό μας, και έρχονται κάποιοι κύριοι και κάποιοι γονείς, κατανοώ βέβαια εν μέρη τον πόνο τους και την λύπη τους, που χάνουν συσσαγωγικά τα παιδιά τους, πηγαίνουν, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, έχασα, λέει, το παιδί μου. Και πού πήγε το παιδί σου, αγαπητή μου κυρία μου? Πού πήγε το παιδί σου, αγαπητέ μου κύριε? Πού πήγε, στα ναρκωτικά πήγε? Στα κέντρα διασκεδάσεως? Στην πορνεία πήγε? Στη βία πήγε? Πού πήγε, έμπλεξε με αιρέσεις? Πού πήγε? Κοντά στο Θεό σου πήγε το παιδί. Κοντά στον Δημιουργό μας πήγε. Εάν εσύ έχεις απέτηση, και πολύ καλά, και συμφωνώ και επικροτώ, να σε αγαπά το παιδί σου, και βεβαίως πρέπει να αγαπάμε τους γονείς μας, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εντολή θεϊκή, βεβαίως. Αν λοιπόν έχετε απέτηση εσείς οι γονείς, και πολύ καλά μάλιστα και δικαίως, να σας αγαπούν τα παιδιά σας, ο Θεός δεν έχει απέτηση να τον αγαπούν τα δικά του παιδιά, που είμαστε όλοι εμείς, όλος ο κόσμος? Πώς είναι δυνατόν να αγαπάει ένας νέος ή μια νέα περισσότερο τη μητέρα του ή τον πατέρα του, τους γονείς του δηλαδή, περισσότερο από τον Θεό? Αυτό είναι αδύνατο και είναι εγωιστικό. Θα σας άρεσε εσάς τα παιδιά σας να αγαπούνε κάποιους άλλους ξένους γονείς και όχι εσάς περισσότερο? Φυσικά και όχι. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να τον αγαπούμε περισσότερο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, λέγει το Ευαγγέλιο, εξ όλης της ισχύς σου, εξ όλης της διανύσης σου, εξ όλης της καρδίας σου. Πρώτα τον Θεό και μετά όλους τους άλλους ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ίδιος ο Θεός παρέδωσε το μοναχισμό, και μάλιστα συγκεκριμένα άμφια, συγκεκριμένα ρούχα διαμέσου αγγέλου προς τον Άγιο Παχώμιο. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός έδειξε την εύνοιά του και την αγάπη του και την αποδοχή του προς τον μοναχισμό. Πώς? Αγιάζοντας χιλιάδες μα χιλιάδες και εκατομμύρια, θα έλεγα, μοναχούς και μοναχές. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη φορά, κοιτάξτε το Αγιολόγιο, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί τηλεθέατε, κοιτάξτε το Αγιολόγιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Στη συντριπτική πλειοψηφία του, το 95% για να μην πω περισσότερο, όλοι οι Άγιοι είναι μοναχοί και μοναχές, και ηγούμενοι μοναστηριών, και κληρικοί και δεσποτάδες κλπ. Το 95% των Αγίων μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Συνεχίζω όμως για τον στο λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, ασκητικός, πρώτος λόγος. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο είδη, όσοι θέλουν να διαλέξουν την έγαμη ζωή και όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την Παρθενία. Σας διαβάζω τώρα αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Άραγε σκέπτεσαι ότι η διδασκαλία των Ευαγγελίων αναφέρεται στους εγάμους? Ιδού έχει καταστεί σε σαφές ότι η υποταγή στο Ευαγγέλιο θα ζητηθεί από όλους τους ανθρώπους, και από τους μοναχούς αλλά και από τους εγάμους, διότι θα είναι αρκετή για το συνάψαντα γάμων η παραχώρηση της ακρατείας και της επιθυμίας της γυναικός και του συνουσίας. Οι υπόλοιποι δε εντολέ, καθώς έχουν νομοθετηθεί δια όλους ανεξαιρέτως, δεν είναι ακίνδυνοι για τους παραβάτας. Όλες οι εντολές είναι κοινές δια όλους. Και όσοι παραβαίνουν ορισμένες εντολές λέγοντας ότι αυτά δεν είναι για τους κοσμικούς, είναι για τους μοναχούς, γίνονται, λέει, παραβάτες, και είναι επικίνδυνη αυτή η παραβίαση. Διότι ο Χριστός ομιλεί προς τους ζώντας εις τον κόσμο, ευαγγελιζόμενος εντολάς του Πατρός. Κάποτε δε που συνέβη να ερωτηθεί ιδιαιτέρως από τους μαθητάς του, τους διαβεβαίωσε λέγον: «Α, λέγω ημίν, πάση λέγω. Αυτά τα οποία λέγω σε εσάς, τα λέγω δια όλο τον κόσμο».
Μην επαναπαυθείς λοιπόν εσύ που επροτίμησες τον γάμον, ώστε να έχεις δικαίωμα να σπαστείς τη ζωή του κόσμου, διότι πρέπει να καταβάλεις περισσότερους κόπους και προσοχήν για να επιτύχεις σωτηρία, αφού εξέλεξες να ζεις μέσα στα σπαγίδες και το κράτος των δυνάμεων, της αποστασίας και έχεις γύρω σου τους ερεθισμούς των αμαρτιών και εξεγείρεις όλα στα συστήσεις σου νύχτα και ημέρα προς την επιθυμία αυτών. Άρα λοιπόν να που βλέπουμε εδώ πέρα ότι και οι κοσμικοί χρειάζονται πολύ περισσότερο αγώνα. Αυτό που λέει είναι ορισμένοι έχουν δίκιο ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή στον κόσμο. Βεβαίως και είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή στον κόσμο, διότι υπάρχουν όλοι οι κίνδυνοι, υπάρχουν όλα τα αίτια τα οποία κανείς, εάν είναι αδύνατος, δεν μπορεί να αντισταθεί. Γι' αυτό λοιπόν φεύγουν οι μοναχοί, φεύγουν μακριά από τα αίτια, φεύγουν μακριά από τους πειρασμούς, για να μπορούν πιο εύκολα και συγχρόνως με τον προσωπικό τους αγώνα και με την προσωπική τους προσπάθεια, με την νηστεία, με την προσευχή, με την αγρυπνία και με άλλους τρόπους, να μπορούν πιο εύκολα να αποβάλουν τα πάθη τους και να πλησιάσουν πιο κοντά στο Θεό. Αλλά όμως αυτά χρειάζονται προσπάθεια, χρειάζονται αγώνα, χρειάζονται θυσίες, χρειάζονται υδρότες, χρειάζονται πόνοι και κλάματα και δάκρυα. Σύ όμως ο εραστής των ουρανίων νόμων της ζωής και πραγματευτής αγγελικής διαγωγής, σύ που επιθυμείς να στατευθείς μαζί με τους Αγίους Μαθητάς του Χριστού, τόνωσε τον εαυτό σου για να υπομείνεις στα θλίψεις και πρόσελθε στην σύναξη των μοναχών με αποφασιστικότητα. Και επειδή ο χρόνος περνάει, αφήνω κάποια άλλα, το οποίο είναι και αυτά σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε. Και έρχομαι εδώ που είναι κάτι σημαντικό. Εις την αρχή της αποταγής σου να είσαι ανδρείος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος προς τους μοναχούς, ώστε να μην παρασυρθείς από την σφοδράν συμπάθεια των κατασάρκα συγγενών σου και με ισχυρόν φρόνημα να ανταλλάξεις τα θνητά με τα θάνατα. Ορίστε, αγαπητοί μου αδερφοί, εμείς τα λέμε ή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρόσεχε, λέει ο Μέγας Βασίλειος στους μοναχούς, όταν θα φύγεις στην αρχή για να πας να γίνεις μοναχός, να μην παρασυρθείς, λέει, από συγκινήσεις και από συναισθηματισμούς και από τα δάκρυα των συγγενών σου και των γονέων σου, και να μην ανταλλάξεις τα πρόσκαιρα και τα θνητά με τα αιώνια και τα αθάνατα. Όταν δε εγκαταλείπεις τα πράγματα που σου ανήκουν, να είσαι άκαμπτος και βέβαιος ότι τα αποστέλεις στους ουρανούς. Αποκρύπτον μεν αυτά εις τους κόλπους των πτωχών, ευρίσκον δε τα ίδια επιψημένα κοντά εις το Θεό. Να μην καταλαμβάνεσαι από κατάθλιψη, καθώς αποχωρείσαι από τους φίλους και τους γνωστούς σου, διότι συνδέεσαι με τον Χριστόν που εσταυρώθη δια σε. Ποιον δε πράγμα μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι περισσότερο αγαπητόν? Ποιο πράγμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε ρωτάει, μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι μεγαλύτερο και περισσότερο αγαπητό εις τους ανθρώπους παρά το να πάει κανείς κοντά στο Θεό, να βρίσκεται κοντά στο Θεό? Εάν ένας νέος και μία νέα, η οποία είναι ερωτευμένη, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, συνέχεια το μυαλό τους βρίσκεται πότε μα πότε θα βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ή στον αγαπημένο τους, και δικαιολογημένα, μιλάω από αγνό έρωτα, έτσι, όχι από πονηρία και από πονηρό έρωτα. Εάν λοιπόν ένας νέος ή μία νέα επιθυμεί να βρίσκεται και χαίρεται και δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να βρίσκεται κοντά ή στον αγαπημένο της ή στην αγαπημένη του, τότε εμείς οι οποίοι είμαστε δημιουργοί, είμαστε παιδιά του Θεού, τι άλλο θα είναι μεγαλύτερο και πιο ευχάριστο και πιο αγαπητό από το να βρισκόμαστε κοντά εις τον Δημιουργό μας, κοντά εις τον Πατέρα μας, κοντά εις τον Θεό μας? Γιατί μας ξενίζει? Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια μας και η φιλαυτία μας που μας πιέζουν, που πιέζουν τους γονείς για να δημιουργούν όλα αυτά του είδους τα προβλήματα στους νέους, οι οποίοι αποφασίζουν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία και θέλουν να αγαπούν αυτούς, τους γονείς δηλαδή, περισσότερο από το Θεό, και αυτούς περισσότερο από το Θεό. Ας πάμε όμως και να πούμε δύο λόγια και να κλείσουμε, και από ένα άλλο μεγάλο και θεοφόρο Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Χρυσούν την Γλώτα, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, που είναι στον 23ο τόμο της Πατρολογίας. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε
να εγκομιάζει το μοναχισμό ο Άγιος Άνος Χρυσόστομος και να λέει «Πραγματικά σπίτια πένθους είναι τα μοναστήρια, όπου υπάρχει σάκος και σποδός, όπου μόνωση, όπου κανένα γέλιο, ούτε πλήθος βιωτικών πραγμάτων, όπου κυριαρχεί νηστεία, όπου ύπνος κάτω στο χώμα, όπου όλα είναι καθαρά από κνήσα αιμάτων, από θόρυβο, από ταραχή και από φασαρία. Τα μοναστήρια και το μοναστήρι είναι λιμάνι ήσυχο. Είναι σαν τους φάρους που είναι τοποθετημένοι στα λιμάνια και φαίνονται από ψηλά σε αυτούς που έρχονται από μακριά και προσελκύουν όλους στην γαλήνη τους, χωρίς να αφήνουν να γίνονται ναυάγια σε αυτούς που τους βλέπουν και χωρίς να αφήνουν να ζουν στο σκοτάδι εκείνους που έχουν εκεί στραμμένα τα βλέμματά τους. Γιατί πες μου, εάν ορισμένοι πιάνουν τα πόδια των αγαλμάτων επειδή έχουν εντελώς τύπο βασιλικό, εσύ που έχεις τον ίδιο τον Χριστό μέσα σου, δεν θα πιαστείς από τα πόδια του ώστε να σωθείς? Άγια είναι τα πόδια και αν ακόμα είναι ευτελή, ενώ των βεβήλων δεν είναι τίμιο ούτε το κεφάλι. Μετά παρακάτω λέει όλα αυτά, τα οποία δεν έχουμε χρόνο βέβαια να τα αναγνώσουμε γιατί ο χρόνος τελείωσε, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ευταξία στην ψυχή. Πραγματικά αυτοί οι μοναχοί είναι άγιοι και είναι άγγελοι, είναι πήγοι άγγελοι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και να μην απορεί κανείς ακούγοντας αυτά και άλλα πάρα πολλά σπουδαία και χρήσιμα, τα οποία βέβαια δεν έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε, από το λόγο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Και επιλείψιμο ο χρόνος διηγούμενος, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές, μαρτυρίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που εγκομιάζουν το μοναχισμό, που και ήδη φυσικά ήταν μοναχοί και που λένε την μεγάλη και τεράστια διαφορά που υπάρχει μεταξύ των μοναχών και μεταξύ των κοσμικών. Επαναλαμβάνω ότι δεν κατηγορούμε τον γάμο, δεν κατηγορούμε την έγαμη ζωή, είναι, επαναλαμβάνω, ευλογημένη. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχει και η έγαμη ζωή από την μοναχική ζωή. Επειδή όμως φτάσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, εις το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής, θα ήθελα σαν επίλογο να σας πω ότι κλείστε τα αυτιά σας σε όλες αυτές τις ψευτοκατηγορίες και τις ψευτοσυκοφαντίες που ακούτε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και από έντυπα μέσα, διότι είναι γνωστό, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το επαναλάβουμε πολλές φορές στις επόμενες εκπομπές μας, το μόνο που προσπαθούν να κατορθώσουν όλοι αυτοί οι κύριοι είναι να χτυπήσουν, να πλήξουν, να βάλουν εναντίον της Εκκλησίας μας, εναντίον του Ράσου, εναντίον της Ορθοδοξίας μας και της Πατρίδας μας, για να κόψουν τις γέφυρες των πιστών χριστιανών και των πιστών και καλοπροαίρετων χριστιανών από τους πνευματικούς τους, από τους κληρικούς τους, από τα μοναστήρια, και έτσι να γίνουν εύκολη λία και εύκολη βορά στα σχέδιά τους και στους πνευματικούς λύκους. Θα είμαι κοντά σας για μισή ώρα περίπου, αγαπητοί τηλεθεατές, στο τηλέφωνο του Τηλετώρα 92 70 902 έως 904, 92 70 902 έως 904, για να ακούσω τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Επίσης να σας πω ότι το ερχόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, θα συζητήσουμε ένα καυτό θέμα που αποσχολεί πάρα πολλούς χριστιανούς και πάρα πολύ κόσμο, που είναι τα θαύματα. Θα μιλήσουμε δηλαδή, ο λόγος μας θα είναι περί θαυμάτων, περί αληθινών και ψευδών θαυμάτων, διότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα και επίκαιρο. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση στο θέμα αυτό, υπάρχει μεγάλη άγνοια στο θέμα αυτό και από χριστιανούς, δυστυχώς και από κληρικούς, και θα είμαστε κοντά σας με ένα καυτό θέμα περί θαυμάτων. Και επίσης να σας πω ότι όσοι θα θέλετε περισσότερη επικοινωνία μαζί μας και μαζί μου, θα μπορείτε να με βρείτε στα τηλέφωνα 82 39 300 και 82 34 332, όπου είναι η έδρα του συλλόγου μας, Άγιος Κοσμάς ο Τελός, στην διεύθυνση το ΣΥΤΣΑ 1Β στον 4ο όροφο. Τα επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 82 39 300 και 82 34 332. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσετε και αυτό το Σάββατο. Δεν τέλειωσα δυστυχώς όπως ήθελα το
θέμα μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο στο θέμα αυτό. Αργότερα θα επανέλθουμε. Χαίρετε και καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν ήταν κάτι το συγκεκριμένο, δεν μας έλεγε κάτι το συγκεκριμένο. Μετά εμείς είδαμε στην εφημερίδα την απογευματινή ένα δημοσίευμα από την κυρία Νταγκουνάκη για τις αιρέσεις και για τις διάφορες οργανώσεις. Έγραφε μέσα για το ΚΕΦΕ και για τις αετόλοντζι. Αμέσως το ρυθήκαμε. Λέμε το παιδί μας, κάτι συμβαίνει εδώ, βλέποντας αυτό το ρεπορτάζ. Πήγαμε, βρήκαμε τη δημοσιογράφο, τη ρωτήσαμε να ενημερωθούμε και αφού μας είπε και μας έδωσε πληροφορίες πού μπορούσαμε να αποτανθούμε για να μπορέσουμε να μάθουμε καλύτερα τι είναι αυτή η οργάνωση, πήγαμε, ρωτήσαμε, μάθαμε, βρήκαμε πληροφορίες και είδαμε ότι το παιδί μας έχει μπει σε μία φοβερή οργάνωση. Αρχίσαμε, ανησυχούσαμε πάρα πολύ. Έπρεπε όμως, κάναμε κάτι που δεν του είπαμε, ότι αυτό, εκεί που είσαι παιδί μου είναι μία φοβερή οργάνωση. Περιμέναμε να έρθει το παιδί μας εδώ και να του μιλήσουμε. Όταν είχαμε συνεννοηθεί πλέον, τηλεφωνιόμασταν κάθε Κυριακή και είχαμε συμφωνήσει την Τρίτη του Πάσχα να τηλεφωνηθούμε, να μιλήσουμε για το Πάσχα όπως μιλούσαμε. Μας παίρνει την Τρίτη το μεσημέρι και μας λέει: «Μαμά, πάντα τη Δανία». Από τη Δανία. Πάντα από τη Δανία. Μετά από πόσους μήνες εκεί. Μετά από ένα χρόνο πλέον. Όπου είχε φύγει για να κάτσει ένα τρίμηνο. Μάλιστα. Εντάξει. Είχε φύγει και από το τηλέφωνο πολλές φορές μας ζητούσε χρήματα και μας έλεγε ότι δεν έχω χρήματα. Γιατί παιδάκι μου, εκεί που είσαι δεν πληρώνεσαι. Μαμά, κάνω τα σεμινάρια. Εφόσον τώρα είδαμε ότι το παιδί μας βρίσκεται σε μία φοβερή οργάνωση, κάναμε αυτή την υπομονή να έρθει το παιδί μας εδώ. Να μην το φοβήσουμε ότι ξέρουμε και όπως είχαμε μάθει ότι τα παιδιά τα διώχνουν στην Αμερική, σε ένα πλοίο που έχουμε και από εκεί εξαφανίζονται. Όταν λοιπόν μας παίρνει την Τρίτη το μεσημέρι, λέει: «Μαμά, εγώ αύριο πετάω για Αμερική». «Τι λες παιδί μου, πού πας παιδάκι μου στην Αμερική? Δεν θα έρθεις να μας δεις, δεν θα έρθεις να σε δούμε κι εμείς? Μην ανησυχείς μαμά, θα πάω για 3 μήνες». Το γνωστό παραμύθι. Θα πάω για 3 μήνες.